Ένα περίεργο περιστατικό, το οποίο εγείρει δεκάδες ερωτηματικά, έχει προκαλέσει ανησυχία στα σταυράκια και κυρίως γονείς μικρών παιδιών. Αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν δύο άτομα, ζήτησαν από δύο παιδιά ηλικίας 9 και 10 ετών να επιβιβαστούν στο γιο ταχύ, με τα παιδιά να αρνούνται και να αποχωρούν φοβισμένα από την κεντρική πλατεία του χωριού, όπως καταγγέλει η μητέρα, στον τηλεοπτικό φακό. Ελάτε, παιδιά, μέσα στο αυτοκίνητο μαζί μας. Αυτό τους είπανε. Και τα παιδιά τι είπαν μετά? Είπαν ότι όχι, δεν πάμε. Δεν ερχόμαστε. Γιατί να έρθουμε? Μαύρο αμάξι, αυτή ήταν η περιγραφή τους. Και φύγανε τα παιδιά και ήρθανε απάνω κατευθείαν. Τα δικά σας παιδιά ήταν? Ήταν το ένα, ήταν το δικό μου και το άλλο ήταν το ανιψάκι. Ήταν λίγο τρομαγμένα τα παιδιά. Η ίδια ενημέρωσε τους χωριανούς της προκειμένου να λάβουν γνώση του περιστατικού, ώστε να υπάρξει αυξημένη προσοχή στα μικρά παιδιά για την αποφυγή τυχόν τραγικών καταστάσεων. Το μυαλό μου πήγε στο χειρότερο, εννοείται. Γιατί τόσα γίνονται, κυκλοφορούν ανθρώποι, μαζεύουν παιδιά. Χάνουμε τα παιδιά μας μέσα από τα σπίτια μας. Και εντάξει, θεωρούσαμε ότι στο χωριό ήταν τουλάχιστον ακόμα πιο περιορισμένα τα πράγματα. Αλλά από ό,τι φαίνεται, δυστυχώς έφτασε και στα χωριά. Ευτυχώς δεν επιβιβαστήκανε, ήταν υποψιασμένα. Ήταν ευτυχώς οι γονείς τους, τους είχαν μιλήσει για αυτόν τον κίνδυνο και δεν επιβιβαστήκανε. Κάποια γειτόνισσα βγήκε και τους είπε, φώναξε, φύγετε, μην μπείτε μέσα. Εκείνος φοβήθηκε και έφυγε. Μετά δεν ξέρω τι έγινε. Πολύ άσχημο για το χωριό. Γιατί είναι πολύ άσχημο. Τα παιδιά τα ξεγελάνε με μια καραμέλα. Έλα να σου πω με παπά σου, να έρθω να σε πάρω. Κάτι τέτοια τα παιδάκια δεν καταλαβαίνουν. Ανησυχούμε όλοι για τα παιδιά μας, για τα γόνια μας, διότι και εγώ έχω εδώ πέρα στο μαγαζί γόνια μου και μεγαλώνω. Και όταν πάνε εκεί πέρα στη στάση, ας πούμε, φοβάμαι μην τα πάρει κανείς. Και συνέχεια φωνάζω. Τα παιδιά είναι πιο επικίνδυνα, ναι, γιατί τα παιδιά δεν ξέρουν. Είναι... Παίζουν εκεί που παίζουν, μπορεί να πάει άλλο να το πάρει να φύγει. Σύμφωνα με την καταγγελία της μητέρας, το περιστατικό αυτό σημειώθηκε πριν από λίγες μέρες στην πλατεία και η μέρα Κυριακή. Όπως υποστήριξε, τα παιδιά είχαν πάει στο κεντρικό σημείο του χωριού με τα ποδήλατά τους προκειμένου να παίξουν, όταν ένα μαύρο αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαιναν δύο άνδρες με μούση, ανέφεραν στα παιδιά να μπουν στο όχημα. Καλό είναι λοιπόν όπου είναι τα παιδιά να είναι και οι γονείς. Εγώ τουλάχιστον τα δικά μας τα παιδιά τους είπα ότι δεν θα ξαναβγείτε αν δεν είμαι μαζί σας. Ναι, φοβήθηκα. Έχει ξανασυμβεί στο παρελθόν με κάποιους που προσπάθησε να επιβάσει πάλι στο παρελθόν παιδιά. Πάντως, το ανησυχητικό αυτό περιστατικό δεν έχει καταγγελθεί επισήμως στην αστυνομία. Στον τηλεοπτικό φακό μίλησε και μια γυναίκα τα σαβράκια, η οποία όπως υποστήριξε έζησε φιαλτικές στιγμές όταν άγνωστος άνδρας επιχείρησε να τη βάλει σε όχημα, στο οποίο επέβαιναν συνολικά τρία άτομα. Πώς ανέβαινα την. Αισθάνομαι ένα αυτοκίνητο από πίσω μου. Ναι. Σταματώ. Όχι, δεν σταματώ. Κάνω έτσι και ένα αυτό. Και με πλευρίζει. Και ανοίγει το παράθυρο μια κυρία, ήταν ένα οδηγός, ναι, ένα άντρα πίσω και μια γυναίκα μπροστά. Ναι. Και ανοίγει το. Αυτό μου λέει να σε ρωτήσουμε κάτι, λέω, ναι, και πήγα κοντά. Ναι. Να μου πει. Ναι. Και την ώρα που μπαίνει, το ανοίγει ο άλλος γύρω το αυτοκίνητο και μου δίνει μια σπρουξιά έτσι. Όπως καταγγέλει, το περιστατικό αυτό σημειώθηκε πέρυσι, βραδινές ώρες και τη στιγμή που η ίδια κατευθυνόταν πεζή σε συγγενικό της σπίτι. Σε έσπρωξαν, δηλαδή. Να μπω μέσα στο αυτοκίνητο, ναι. Και αντιστάθηκα, κουτούλησα εδώ το γοφό μου και δεν μπόρεσα να μπω. Και αντιστάθηκα, άρχισα να φωνάζω και να βρίζω. Εν τω μεταξύ από εδώ έρχονταν αυτοκίνητο από την πλατεία. Είδε τα φώτα. Και όμως ήταν τα φώτα, φοβηθήκανε και μπήκανε μέσα και φύγανε. Για καλή σας λοιπόν τύχη. Ναι, για καλή μου τύχη εγώ σώθηκα.